Καλησπέρα. Εγώ είμαι εξειδικευόμενη στη ΜΕΘ του Αττικού Νοσοκομείου τα τελευταία 2 χρόνια, οπότε θα σας πω 2 λόγια για τις μονάδες αντατικής θεραπείας. Πολύ λόγος έχει γίνει τελευταία και λόγω της πανδημίας. Η ΜΕΘ είναι νευραλγικός τομέας του κάθε νοσοκομείου και του συστήματος υγείας γενικότερα. Είναι ο χώρος που καταλήγουν ή θα έπρεπε να καταλήγουν όλοι οι ασθενείς που η κατάσταση της υγείας τους δεν τους επιτρέπει να υποστηρίξουν βασικές ζωτικές τους λειτουργίες και χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Πρόκειται για ασθενείς με πλειάδα νοσημάτων, οξέων ή χρόνιων, καθώς και ασθενείς με δυσχερή μεταγχειρητική ανάνυψη. Στο σύνολό τους, η επιβίωσή τους εξαρτάται από την νοσηλεία τους σε ΜΕΘ και το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας που θα τους προσφερθεί εκεί. Οι κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας στις χώρες είναι εξαιρετικά λίγες για να καλύψουν τις ανάγκες αυτές, με αποτέλεσμα πολλές φορές ο γιατρός να μπαίνει στο ηθικό δίλημα να πρέπει να επιλέξει ποιον ασθενή θα υποστηρίξει και ποιον όχι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Σαν να μην φτάνει αυτό, οι ΜΕΘ είναι υποστελεχωμένες, με πολλές ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Υπάρχουν, για παράδειγμα, μονάδες που δεν έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν ασθενείς με συγκεκριμένα νοσήματα, παράδειγμα νεφροπαθείς, λόγω έλλειψης υποδομών. Ή υπάρχουν κλίνες που επισήμως θεωρούνται κλίνες ΜΕΘ, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργούν ως ΜΑΦ, πάλι λόγω ελλείψεων, παράδειγμα αναπνευστήρων ή άλλων μηχανημάτων. Συνυπολογίζοντας αυτή την παράμετρο, οι πραγματικά αξιόμαχες λειτουργικές κλίνες είναι πολύ λιγότερες από αυτές που φαίνονται στα χαρτιά. Το ιατρικό προσωπικό των ΜΕΘ είναι συχνά στα όρια της εξάντλησης από τα εξωθενωτικά ωράρια και τον αριθμό των αφημεριών που αναγκάζεται να κάνει. Τραγική όμως είναι η έλλειψη κυρίως του νοσηλευτικού προσωπικού, που αναγκάζεται να δουλεύει για μεγάλα διαστήματα χωρίς άδεια, με πολλά φιλόμενα ρεπό. Συνήθως καλύπτονται οι ανάγκες με συμβασιούχους, επικουρικούς νοσηλευτές ή άλλους που μετακινούνται από άλλα τμήματα. Εδώ να επισημάνω ότι η δουλειά στη ΜΕΘ είναι εξειδικευμένη, απαιτεί χρόνο για εκπαίδευση και προσαρμογή. Σε εμάς παρατηρεί το εξής φαινόμενο. Ήλθον, είδον, απήλθον. Έρχονται για λίγο, μόλις μάθουν, φεύγουν ή γιατί λίγη σύμβασή του ή γιατί ξαναμετακινούνται στα τμήματα από τα οποία είχαν ξεκινήσει. Για την εύρυθμη λειτουργία των ΜΕΘ, το προσωπικό της πρέπει να είναι μόνιμο και σωστά εκπαιδευμένο. Τώρα, μέσα σε αυτή την ειδηλιακή κατάσταση, μας βρήκε η επιδημία με τον COVID. Βρήκε ένα σύστημα εντελώς απροετοίμαστο και ανεπαρκές, με τους ηθήνοντες να προσπαθούν να μπαλώσουν τα κενά όπως, χωρίς κανένα ουσιαστικό σχεδιασμό και οργάνωση. Δόθηκε όλη η βάση στο πώς θα επιβαρυνθεί το σύστημα υγείας, μια και γνώριζαν καλά τη χολότητά του και δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικό για την ενίσχυσή του. Βασίστηκαν σε δωρεές, ιδιωτικές πρωτοβουλίες για την ανέβρεση επιπλέον μηχανημάτων και μέτρων ατομικής προστασίας, αμφιλεγόμενης προέλευσης και αποτελεσματικότητας, αντί να μεριμνήσουν ως όφυλαν. Μετακίνησαν προσωπικό από τμήμα σε τμήμα ή και από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, αντί να προβούν σε γενναίες προσλήψεις και να επανδρώσουν τα νοσοκομεία ως όφυλαν. Αν όχι και τώρα, τότε πότε? Και οι επιπλέον κλίνες που υποτίθεται ότι άνοιξαν αποκλειστικά για ασθενείς με COVID, πολλές από αυτές ήταν πλασματικές. Δεν θα ήταν σε θέση να λειτουργήσουν αν χρειαζόταν, ή θα λειτουργούσαν σε βάρος των γενικών ΜΕΘ και των ασθενών με άλλα νοσήματα. Για παράδειγμα, στο Αττικό Νοσοκομείο δηλώθηκαν 24 κλίνες για ασθενείς με COVID, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν ούτε οι μισές, εφόσον συνέχιζε τη λειτουργία της η γενική ΜΕΘ. Τέλος, θέλω να πω ότι όσοι εργαστήκαμε σε μονάδες αυτό το διάστημα, αλλά και πολλοί ακόμα συνάδελφοι από διαφορετικές θέσεις και τμήματα, είχαμε μεγάλο φόρτο εργασίας, στρες, επιπλέον καταπώνηση και σωματική και ψυχολογική, λόγω όλων αυτών των νέων συνθήκων, χωρίς να έχουμε καμία υποστήριξη. Ελλειπής οργάνωση, καμία ουσιαστική ενημέρωση, κανένα πλάνο. Ο καθένας έκανε ό,τι θεωρούσε σωστό από μόνος του, επικρατούσε για μια περίοδο μια χαοτική κατάσταση, πράγμα επικίνδυνο και ανεπίτρεπτο για ένα σύγχρονο σύστημα υγείας. Η επιδημία ανέδειξε τη σωρία των προβλημάτων, των ανεπαρκειών του συστήματος υγείας και έκανε εμφανή την ανάγκη, τώρα περισσότερο από ποτέ, να διεκδικήσουμε τη δημιουργία ενός αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν συστήματος υγείας, εύκολα προσβάσιμου, λειτουργικού, σωστά επανδρομένου, με μόνιμο και καταρτισμένο προσωπικό, με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, με οργάνωση και υποδομές που θα επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα των ασθενών. Το ΚΚΕ σταθερά και διαχρονικά στέκεται στο πλευρό των υγειονομικών, στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματά μας και μπαίνει μπροστά στον αγώνα μας για να αποκτήσουμε το σύστημα υγείας που δικαιούμαστε. Η υγεία είναι δημόσιο αγαθό, δεν επιδέχεται κανενός είδους εκπτώσεων, κανενός είδους διαπραγμάτευσης και λοιπόν συναλλαγών. Ευχαριστώ.